Σήμερα παίζαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εμείς στο δημιουργικό κομμάτι ίσως κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι από την αρχή. Δεν απειλήσαμε τον αντίπαλο καθόλου. Δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλες. Δεν μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε την επιθετική μετάβαση. Με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να έχει την μπάλα στα πόδια του. Αλλά θα έλεγα χωρίς να μας κάνει και τις κλασικές ευκαιρίες. Αν πούμε όμως ότι κάποια ομάδα δικαιούται την νίκη σήμερα, και βάσει αυτών των λίγων ευκαιριών θα έλεγα ότι η Καλαμάτα τη δικαιούται. Αυτά θέλω να πω για το παιχνίδι, απλώς θέλω να σταθώ κάπου αλλού σήμερα. Σήμερα συμπληρώσαμε 126 μέρες από τότε που ξεκινήσαμε την προετοιμασία. Τα παιδιά έχουν έρθει 118 φορές στο γήπεδο, μαζί με τις διπλές προπονήσεις. Θέλω να τους δώσω πραγματικά πολλά συγχαρητήρια. Εμείς από την πλευρά μας είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού από την αρχή του αγώνα. Περιορίσαμε τον αντίπαλο σε έναν, θα έλεγα, παθητικό ρόλο. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες εκείνες που θα μας δίνανε τις προϋποθέσεις για τον γκολ. Δυστυχώς δεν κατορθώσαμε. Είχαμε κάποια σουτ τα οποία από μέση απόσταση δημιούργησαν κάποιο προβληματισμό στην αμυντική λειτουργία του αντιπάλου. Και με κάποιες πλαγιοποπήσεις από τους πλάγιους χώρους, στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε να πετύχουμε κάποιο τέρμα. Η προσπάθειά μας, θα έλεγα, ήταν πολύ περισσότερο να βρούμε χώρους από τα πλάγια, με το δεδομένο ότι εκεί πέρα εμφάνιζε κάποια δυναμία ο αντίπαλος, γιατί ο άξονας ήταν καλά κλεισμένος, και με το δεδομένο ότι παίζαμε τρία στόπερ κεντρικά στο παιχνίδι αυτό, όπως και στο προηγούμενο από ό,τι είδα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, προσπαθήσαν να μας περιορίσουν. Εκείνο το οποίο έχω να πω ότι δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις για γκολ. Δεν κατορθώσαμε να πετύχουμε το γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με ίσως περισσότερο θέληση. Προσπαθήσαμε να δώσουμε και με τις αλλαγές που γίνανε ταχύτητα στην επίθεση, πράγμα το οποίο σε αρκετά μεγάλο βαθμό το κατορθώσαμε, αλλά δεν κατορθώσαμε και πάλι να ανοίξουμε τόσους χώρους όσο θα μας δίνανε το δικαίωμα να πετύχουμε ένα γκολ. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή με πάρα πολύ, θα έλεγα, προσπάθεια συνεχίζουμε. Τα παιδιά από την πλευρά μου ανταποκρίνουν σε μεγάλο βαθμό. Εκείνο τώρα το οποίο μας μένει είναι να δουλέψουμε πάνω και στις αδυναμίες τις οποίες έχουμε περαιτέρω, ούτως ώστε να βγούμε ακόμα πιο δυνατοί στη συνέχεια. Κρατάμε, θα έλεγα, από το παιχνίδι και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά τα οποία εμφανίσαμε κατά περίπτωση και συνεχίζουμε. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εστιάζουμε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι σε ένα πλαστικό γήπεδο και θα πρέπει να ετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης που μας είναι απαραίτητη, μη έχοντας πάρει μέχρι τώρα κάποια νίκη εκτός έδρας. Έγινε ένα δυνατό παιχνίδι σήμερα, όχι ιδιαίτερα ποιοτικό. Θεωρώ όποια ομάδα έπαιρνε το κόλλο θα έπαιρνε και το παιχνίδι. Ας βάλουμε σε παρένθεση ότι, επειδή θέλω να συμφωνήσω και με τον coach, η Καλαμάτα δικαιούται περισσότερο. Εμείς προσπαθήσαμε να μην δεχτούμε κάποιο γκολ, αλλά δεν ήμασταν ιδιαίτερα καλοί στο επιθετικό κομμάτι. Ένα παιχνίδι σήμερα που ο αντίπαλος θεωρώ περιορίστηκε στα αμυντικά του καθήκοντα περισσότερο, έκλεισε όλους τους χώρους. Εμείς από την αρχή είχαμε την κατοχή της μπάλας, τον έλεγχο του παιχνιδιού, προσπαθήσαμε να πλαγιοκοπήσουμε όπως μας ζήτησε ο coach. Κάποιες φορές το πετύχαμε, κάποιες όχι. Δεν καταφέραμε να κάνουμε κλασικές ευκαιρίες όπως σε άλλους αγώνες. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πιο δυνατά, πιστεύω. Το κυνηγήσαμε, αλλά ο αντίπαλος, όπως και στο πρώτο ημίχρονο που στο χώρισε, έμεινε πίσω, έκλεισε όλους τους χώρους.